Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Σε κάθε γωνιά της Αθήνας» με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο γυναικών. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την έμπειρη μεσοαμυντικό και αρχηγό της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Εθνικού, την Χαρά Μπερτσιά. Χαρά, καλησπέρα. Yes, καλησπέρα. Χαρά, φέτος ξεκινήσατε την προετοιμασία. Όπως όλες οι ομάδες ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη, εμείς σαν ΓΑΜΑ Εθνική κάναμε προπονήσεις περίπου ένα μήνα και μετά παίξατε και τα φιλικά. Παίξαμε κάποια φιλικά, ήμασταν σε μια διαδικασία που πλησίαζε η αγωνιστική περίοδος. Και λίγο πριν έτσι σας... Και δυστυχώς όπως όλες οι ομάδες, όπως όλες οι κοπέλες έχουν πει, διακόπη το πρωτάθλημα για όλους. Η πανδημία δεν κάνει εξαιρέσεις και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ειδικά αυτό, έχει πληγεί πάρα πολύ. Και όλοι έχουμε σταματήσει και περιμένουμε να ξαναξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και πώς είναι όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορείς να Νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Δεν ξέρω τι κάνει ατομικά η κάθε αθλήτρια, αλλά σίγουρα το ομαδικό, το παιχνίδι, η επαφή με την μπάλα και με τις συμπαίχτριες είναι κάτι που πιστεύω λείπει σε όλες πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά μου έχει λείψει πάρα πολύ η ομάδα μου και τα κορίτσια και ο προπονητής και όλοι. Και είναι δύσκολο γιατί πλέον όσες δουλεύουμε θεωρούσαμε το ποδόσφαιρο σαν μια διέξοδο η οποία τώρα δεν υπάρχει, οπότε αυτό λειτουργεί πάρα πολύ επιβαρυντικά για την ψυχολογία και φυσικά για τα κορίτσια τα πιο μικρά που πάνε σχολείο, που σταμάτησαν να πηγαίνουν και σχολείο, που και για αυτές είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ δύσκολο να μην έχουν μια εκτόνωση, την άθλησή τους. Εσύ, Χαρά, θέλεις να αρχίσουν οι προπονήσεις? Φυσικά και όλες θέλουμε, αυτό περιμένουμε όλες, με ανυπομονησία. Είδαμε και το παράλογο να έχουν κινήσει όλα τα πρωταθλήματα και τα επαγγελματικά και να μην κινείται η Α' Εθνική Γυναικών, όπου ευτυχώς τα αντανακλαστικά των πολλών κοριτσιών και παραγόντων βοήθησαν να ξεκινήσει η Α' Εθνική, αν και τελικά δεν προχώρησε. Τώρα θα ξεκινήσει η Α' Εθνική. Ναι, δόθηκε το πράσινο φως για έναρξη προπονήσεων και το πρωτάθλημα έναρξη 4 Απριλίου. Ακριβώς. Βέβαια, από όσο γνωρίζω, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και φόβο στα κορίτσια για πιθανούς τραυματισμούς. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί λόγω έλλειψης προετοιμασίας. Και εμείς φυσικά, σαν εμείς ΓΑΜΑ και η ΒΙΤΑ, ευελπιστούμε ως μη επαγγελματικός αριστεχνικά πρωταθλήματα να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τουλάχιστον τις προπονήσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μας να παίξουμε ξανά, να μπούμε στο γήπεδο, να δούμε μία την άλλη και να χαρούμε λίγο το ποδόσφαιρο. Πώς είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Έχει ανέβει τελευταία? Εγώ προσωπικά παίζω πολλά χρόνια, οπότε θα μιλήσω όσο μπορώ εμπειρικά. Στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ λίγες κοπέλες. Βέβαια ήταν αρκετά υψηλό το επίπεδο, υπήρχαν κάποιες έμπειρες κοπέλες οι οποίες κάνουν τη διαφορά ακόμα και σήμερα. Κάποιες έχουν σταματήσει, βέβαια είναι προπονήτριες. Σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν και άλλα κορίτσια, ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνθηση, θα έλεγα, από άποψη ομάδων. Βλέπω και πολλές αεραστεχνικές ομάδες δημιουργούν γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου. Πολλές ακαδημίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εμείς που ξεκινήσαμε και δεν παίξαμε ποτέ σε ακαδημία πιο πολλές από εμάς, στην ηλικία μου και μεγαλύτερες από εμένα. Μάθαμε ποδόσφαιρο στην Αλάνα, ότι αυτό συνεπάγεται. Και τώρα είναι πάρα πολύ θετικό που υπάρχουν ακαδημίες που τα κορίτσια μαθαίνουν από νωρίς και σιγά σιγά πιστεύω αυτό έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στα κορίτσια που έρχονται, γιατί αποκτούν βάσεις
τεχνικής κατάρτισης, κυρίως τακτικής θα έλεγα. Και υπάρχουν κορίτσια πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλές παίχτριες. Πολλές έχουν φύγει, κάποιες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν φύγει στο εξωτερικό, όπως τηλεφώνουν και την Ελλάδα, πάνε την εθνική. Και νομίζω... Και νομίζω αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο μέλλον, αλλά και τα ίδια τα κορίτσια, να δημιουργηθεί ένα εθνικό πρωτάθλημα δυνατό, υπολογίσιμο. Και πιστεύω ότι πιστεύω πραγματικά ότι έχει βελτιωθεί από άποψη ποσότητας κοριτσιών. Δηλαδή υπάρχουν πιο πολλά κορίτσια. Πάρα και πολλές ομάδες είναι τη δυνατότητα πολλά κορίτσια να παίξουν πλέον σε ομάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ θετικό. Πάντως και οι τρεις κατηγορίες, η Α εθνική γυναικών, η Β εθνική γυναικών και η Γ εθνική γυναικών, είναι αεραστεχνικές κατηγορίες. Ναι, σωστά. Δηλαδή στην Α εθνική δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συμβόλαιο. Γιατί αυτό θα το καθιστούσε επαγγελματικό. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν και σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και άλλες ομάδες κατά καιρούς. Ευελπιστώ να όσο περάνε τα χρόνια, όσο πιο γρήγορα γίνεται και οι παράγοντες να δώσουν, να βοηθήσουν το άθλημα, τα κορίτσια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συνδυάζεις επάγγελμα και ποδόσφαιρο. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γυναικών? Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Κυρίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε δομές, σε εγκαταστάσεις. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, γενικά στο λεκανοπαίδιο που παίζουν ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει ανάλογη προβολή. Ακριβώς, ούτε προβολή ιδιαίτερη έχουμε. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι πολύ μεμονωμένες. Είναι λίγο ταμπού να παίξει ένα κορίτσι ποδόσφαιρο ακόμη και σήμερα, όχι τόσο μεγάλο πλέον, αλλά δεν σμπρώχνουν εύκολα οι γονείς το κορίτσι που ψηφίζει την κατεύθυνση. Και φυσικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος κοριτσιών που ασχολούνται όπως είναι τα αγόρια. Αν και πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό, αλλάζει ήδη. Έρχονται φίλαθλοι στα γήπεδα να σας παρακολουθήσουν όταν αγωνίζεστε? Έρχονται, ναι. Όχι, εντάξει, φυσικά δεν έρχονται τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε ή όπως έρχονται σε ένα αντρικό αγώνα, αλλά με τα χρόνια έρχονται, ειδικά στην Αλφα Εθνική υπάρχουν φίλαθλοι, έρχονται και στην Μυτιλήνη που παίξαμε εμείς πέρσι έχει πολύ κόσμο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και θέμα στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Στις επαρχίες ο κόσμος στηρίζει πιο πολύ την ομάδα του. Μακάρι και εδώ στην Αθήνα να έρχεται και πολύ και πιο πολύς κόσμος. Η αντιμετώπιση από τους άντρες, Χαρά, βλέποντας εσάς τις γυναίκες να παίζετε ποδόσφαιρο? Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ άσχημη εμπειρία με άντρες. Υπάρχει ένας εντονότερος ανταγωνισμός ενδεχομένως να παίζουμε αντίπαλοι, για παράδειγμα σε 8x8, 5x5. Βλέπεις ότι ενοχλούνται λίγο όταν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις τα ίσα ή ακόμα και καλύτερα από αυτούς να παίξεις. Αλλά νομίζω ότι οι πιο πολλοί άντρες έχουν θαυμασμό. Θαυμάζουν τις γυναίκες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ωραία, λοιπόν, είσαι στον Εθνικό. Ναι. Ο Εθνικός είναι στη Γάμα Εθνική Γυναικών. Είχατε κληρωθεί στο 5ο όμιλο. Mm-hmm. Ήσασταν εσείς και τα Μελίσια από την Αθήνα. Mm-hmm. Προπονητής είναι ο Δημήτρης Ελευθεριάδης και υπεύθυνη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Εθνικού είναι η Μαριλίνα Τζελέπη. Μάλιστα, ναι. Ναι, πράγματι κληρωθήκαμε στο 5ο όμιλο και περιμέναμε πώς και πώς να παίξουμε, να ξεκινήσουμε τους αγώνες. Στόχος μας φυσικά είναι να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Ο κύριος Ελευθεριάδης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ειδικά με τα νέα κορίτσια. Εγώ στην ομάδα είμαι περίπου 1,5 χρόνο, βέβαια ουσιαστικά έχω παίξει το μισό χρόνο. Λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να παίξουμε μετά. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, νέα κορίτσια, μικρά κορίτσια τα οποία πιστεύω ότι αν δουλέψουν και συνεχίσουν να εργάζονται θα γίνουν
από τις καλύτερες παίχτριες και μακάρι να μείνουν και στον Εθνικό, γιατί ο Εθνικός είναι μια ομάδα με ιστορία και να τον κάνουν μια υπολογίσιμη δύναμη στην Αθήνα αλλά και στην Ελλάδα. Και φυσικά η κυρία Μαριλίνα, η οποία μας βοηθάει σε κάθε βήμα, είναι αυτή που μας οργανώνει, που μας είναι σαν μαμά μας, να την πω έτσι. Φροντίζει να έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, με πολύ στρες και άγχος. Προσπαθεί να αναδείξει την ομάδα μας με πρωτοβουλίες όπως με εσάς τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή. Οι έμπειρες παίκτριες Χαρά είσαι εσύ? Είμαι εγώ, είναι δεματοφύλακας, η Νότα, είναι η Μαρία Κίτσου. Είναι μερικά κορίτσια τα οποία έχουν παίξει και έχουν παραστάσεις. Και προσπαθούμε όλες μαζί να βοηθήσουμε τις μικρές και αυτές να βοηθήσουν εμάς να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο κυρίως. Να προσπαθήσουμε να το ευχαριστηθούμε κάθε φορά που παίζουμε μαζί. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με πολύ διάθεση. Και συνεργασία σου με τον coach, τον Δημήτρη Ελευθεριάδη. Με τον κύριο Ελευθεριάδη έχω συνεπάρξει και στην Ολυμπιάδα ημιτού για περίπου ένα χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής πάρα πολύ καλός, αγαπάει πάρα πολύ τις παίχτριές του, θέλει να τις βελτιώνει συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως ως ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι ένας coach ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο, θέλει οι παίχτριές του να είναι καλά ψυχολογικά και το δουλεύει αυτό πάρα πολύ και είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα. Είχαμε συνηθίσει σε άλλου είδους προπονητική, βέβαια αλλάζει και αυτό σιγά σιγά, είναι πολύ θετικό και ο κ. Ελευθεριάδης είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, προσωπική μου άποψη είναι αυτή βέβαια, αλλά έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα. Οι προπονήσεις σε ποιο γήπεδο? Γίνονται στο Πειραιά, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, είναι απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά, ένα καινούριο γήπεδο. Και τους εντός έδρας αγώνες? Κοιτάξτε τώρα, πέρυσι είχαμε παίξει, δεν είχαμε παίξει εκεί κάναμε τις προπονήσεις μας. Οι αγώνες θα γίνουν τώρα σε ένα γήπεδο που φτιάχνεται και θα έχει καινούριο τάπητα, οπότε αυτό είναι θετικό. Στην περιοχή... Στον Πειραιά. Στον Πειραιά, ναι, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί δεν είμαι από τον Πειραιά, είμαι από το Παγκράτη και δεν θυμάμαι τώρα το γήπεδο. Εκεί παίζαμε πέρυσι τους αγώνες μας, στο Μελισσουργό, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και αυτό το γήπεδο τώρα φτιάχνεται, οπότε θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, πιστεύω. Θα έχουμε καλό γήπεδο να παίξουμε. Αυτό είναι θετικό. Γιατί πολλοί τραυματισμοί συμβαίνουν από κακά, άσχημα γήπεδα. Η προηγούμενη σεζόν πώς ήταν για τον Εθνικό? Η προηγούμενη σεζόν ουσιαστικά δεν παίξαμε το τελευταίο παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, ήμασταν δεύτεροι πλέον στον όμιλο, οπότε δεν ήταν ακριβώς και στα πόδια μας οι πιθανότητες για την άνοδο, αλλά σίγουρα έμεινε αυτή η πικρή γεύση ότι δεν το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Ανέβηκε η άλλη ομάδα του ομίλου, ουσιαστικά τυπικά. Εγώ ήρθα από τον Ιανουάριο και μετά και υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό, έχει μείνει αρκετό πολύ καλές παίχτες στην ομάδα για να συμβουσήσει. Άρα στόχος του Εθνικού, όποτε έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος... Αυτός είναι ο στόχος μας. Βέβαια δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό σκοπό, με την έννοια να μην παίξουμε καλό ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε τέτοιο. Θέλουμε να συνδυάσουμε το καλό ποδόσφαιρο. Αυτός είναι και ο στόχος του προπονητή μας και ο δικός μας και πιστεύω θα το καταφέρουμε. Μακάρι να έχουμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε κατάλληλα και είναι στην... Τα Μελίσια είναι ο κύριος αντίπαλός μας, χωρίς τις άλλες ομάδες δεν τις γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Χαρά, θα προέτρεπες σε κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο, να
που είναι... Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ερώτηση πλέον που δεν πρέπει να γίνεται, θα έλεγα. Θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι ένα κορίτσι μπορεί να κάνει τα πάντα, όλο δε μάλλον να παίξει ποδόσφαιρο. Έχουμε αποδείξει πλέον ότι η ποιότητα και όλοι οι προπονητές ανά τον κόσμο και όλες οι παίχτες έχουν αποδείξει αυτό το πράγμα, ότι μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Απλά δεν υπήρχε η απαραίτητη πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή δεν πηγαίναμε μέχρι κάποια χρόνια να ασχοληθούμε με αυτό. Τώρα που έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε, αποδεικνύουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανές και όσο περνάνε τα χρόνια θα βελτιωνόμαστε ακόμα πιο πολύ. Εσύ πώς και πήρες την απόφαση, χαρά να παίξεις ποδόσφαιρο, να ασχοληθείς? Ναι, νομίζω ότι όλες οι κοπέλες έχουν από μια ιστορία μοναδική. Εγώ θυμάμαι ότι έβλεπα στην τηλεόραση έναν αγώνα, ήμουν πάρα πολύ μικρή και είδα μια αλλαγή παιχνιδιού που λέμε ουσιαστικά. Και άκουσα τον speaker να λέει, έκανε πάσα ακριβίας και λέω, μα πώς γίνεται αυτή η μπάλα από εκεί να πάει εκεί με ακρίβεια? Μου έκανε τρομερή εντύπωση και ήθελα να μάθω να το κάνω κι εγώ. Και κάπως ξεκίνησα στο σχολείο να παίζω με άλλα αγόρια και άλλη μια κοπέλα ήμασταν τότε, που μετά ήμασταν και συμπαίχτρια στην πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε στο νομό, Ετωλοκαρνανία, στον Αχελό, από εκεί ξεκίνησα. Όπου η πρώτη σου ομάδα ήταν ο Αχελός, όπου εκεί έπαιξα μαζί με πολύ καλές παίχτες όπως τη Δήμητρα την Κοσόβα, την Έλενα την Κακαμπούκη που είναι και στην Εθνική. Είχαμε πάει μαζί στην Εθνική Νεανίδων τότε. Ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα νέων κοριτσιών. Και ξεκινώντας τέλος πάντων από το σχολείο και στην Αλάνα, έτσι ξεκίνησε. Και μετά δημιουργήθηκε η ομάδα του ποδοσφαίρου και πήγαμε όλες εκεί. Η αντίδραση των γονιών σου? Οι πρώτες αντιδράσεις. Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποια κακή αντίδραση. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Πάντα λέγαν πρόσεχε τα πόδια σου, μη σας σπάσουν, αλλά μέχρι εκεί. Ποτέ δεν μου είπανε κάτι, ότι αυτό είναι για τα αγόρια. Και με τον αδερφό μου παίζαμε μαζί σε διάφορα σε διάφορους αγώνες στο σχολείο. Είναι μικρότερος βέβαια ο αδερφός μου. Ουδέποτε ένιωσα οποιαδήποτε. Να με μειώνει κάποιος ότι επειδή είμαι κορίτσι. Βέβαια ξέρω ότι εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να υπήρχαν κάποια λόγια και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι στο πλαίσιο, εντάξει, του πειράγματος πιστεύω. Οι φίλες σου, οι συμμαθήτριές σου, οι συμμαθητές σου? Οι συμμαθήτριές μου, οι φίλες μου που έχω και μέχρι και σήμερα, το θεώρησα νομίζω λίγο αυτονόητο να παίζω. Δεν ήταν ποτέ θέμα για συζήτηση γιατί το κάνεις αυτό. Στην αρχή έπαιξα και λίγο βόλεϊ κάποια χρόνια σε ομάδα, γιατί δεν υπήρχε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Από τη στιγμή όμως που δημιουργήθηκε, πήγα κατευθείαν και έπαιξα ποδόσφαιρο, ναι. Ωραία. Μετά, η επόμενη σου ομάδα? Μετά τον Αχελό έπαιξα εκεί 3 χρόνια, δύο Β' και ένα Α' που ανεβήκα. Ξεκίνησες ως αμυντικό χαφ? Όχι, ξεκίνησα ως επιθετικός και έβαζα και αρκετά γκολ, αλλά μετά δεν ξανά έπαιξα μετά από τότε. Μετά πέρασα στην Κομωτινή νομική, έπαιξα εκεί σε μια άλλη ιστορική ομάδα από τις πρώτες γυναικείες, την Ροδόπη 87. Ροδόπη 87. Ναι, ναι, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες. Έπαιξα με καταπληκτικές παίχτριες, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Παίξαμε και εκεί Β' και Α'. Μετά κατέβηκα στην Αθήνα να εργαστώ. Έπαιξα πολλά χρόνια. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου ήταν στον Ατρόμητο. Όπου με την κυρία Μουζάκη. Και την κυρία Στέλλα Μουζάκη. Μάλιστα, ναι. Όπου φυσικά έχω άψογες σχέσεις. Και προπονήτρια. Πέρασαν πολλοί προπονητές. Τώρα είναι η Καλομήρα. Η Καλομήρα, ναι. Που έχουμε παίξει και ποδόσφαιρο μαζί φυσικά. Εξαιρετική παίχτρια και προπονήτρια η Καλομήρα. Και εκεί ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Μετά έπαιξα Ολυμπιάδα Εμιτού. Ένα μικρό πέρασμα γλυφάδα που δεν μου επέτρεψαν οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις να παίξω καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και τώρα στον Εθνικό. Από όλους τους προπονητές που έχεις συνεργαστεί, με ποιους έτσι τους έχεις έτσι ας πούμε στην καρδιά σου? Σε έχουν βοηθήσει σε όλη σου αυτή την ποδοσφαιρική διαδρομή? Ναι, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο κύριος Δημήτρης Τζενετουλάκος,
στον Πειραιά και αυτός είναι η, στον, είναι η βάση του κυρίως. Ήμασταν μαζί στον Ατρόμητο, ένας καταπληκτικός προπονητής, τον αγαπάω πάρα πολύ. Η Καλομήρα φυσικά, όσο συνεπήρξαμε ως γυναίκα, κάνει καταπληκτική δουλειά. Ποια άλλη προπονητή? Αυτοί είναι οι δύο προπονητές από τον Ατρόμητο που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να εξελιχθώ. Και στην Ολυμπιάδα Μητού είχες τον τωρινό σου προπονητή. Ναι, και τον τωρινό προπονητή, ο οποίος σας λέω με έχει βοηθήσει και αυτό σε άλλα επίπεδα, κάπως συμπληρωματικά θα έλεγα. Από τον κάθε άνθρωπο παίρνεις κάτι. Ανάλογα στην περίοδο που είσαι αγωνιστικά και πνευματικά. Και με έχει βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ, ο κύριος Ελευθεριάδης, να εξελιχθώ σαν άνθρωπος κυρίως μέσα στο γήπεδο και κατεπέκτασε και σαν παίκτη. Στον Ατρόμητο, πώς ήταν και η συνεργασία σου με την κυρία Στέλλα Μουζάκη? Με την κυρία Στέλλα έχω πολύ καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι και αυτή έχει, ευελπιστώ να λέει τα καλύτερα για μένα. Βοήθησε πολύ ο Ατρόμητος εμένα και πιστεύω και εγώ τον Ατρόμητο. Ερχόντουσαν φίλαθλοι στο Περιστέρι? Πάρα πολύ. Αρκετή, ναι, βέβαια. Εντάξει, ο Ατρόμητος ήταν μια σταθερή αξία. Και σίγουρα έχει πολύ κόσμο και που παρακολουθούσε τα παιχνίδια. Και στην Ολυμπιάδα υπήρχε κόσμος που ερχόταν στην Ολυμπιάδα με του. Γενικά υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί παιχνίδια. Δηλαδή, υπάρχουν και πλέον και live streaming που βλέπεις, προσπαθούν οι ομάδες να προωθήσουν τους αγώνες τους και υπάρχει κόσμος που έρχεται. Ξαναλέω, εντάξει, όχι σαν τους άντρες, αλλά και όταν μιλάμε για άντρες εννοώ Β και Α εθνική, αλλά ελπίζουμε κάποια στιγμή να συμβεί γι' αυτό. Η καλύτερη σου σεζόν, Χαρά? Η καλύτερη μου σεζόν νομίζω ήταν... Που την ξεχωρίζεις? Νομίζω ότι ήταν μια χρονιά δύο με τον Ατρόμητο που ήμασταν άλφα εθνική, όπου ήμουν μέρος μιας ομάδας με φανταστικές παίχτριες, πολύ ψηλού επίπεδου, ήμουν και εγώ ανάμεσά τους με τον Ατρόμητο. Τερματίζαμε στην τέταρτη θέση, ήμασταν για 2-3 χρόνια στην τέταρτη θέση. Ήταν ο κύριος Τζανετουλάκος ο προπονητής μας εκείνα τα χρόνια. Έπαιζαν πολύ σπουδαίες παίχτριες, η Καλομήρα, η Χριστίνα Σαχινίδου, η Ειρήνη Μιλή, η Μελισσού. Πάρα πολλές καλές παίχτριες, πραγματικά. Ήμασταν μια πολύ μεγάλη δύναμη και αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα σε συλλογικό επίπεδο που έχω παίξει, θεωρώ. Έχεις κάνει φιλίες από το χώρο του ποδοσφαίρου, Χαρά? Φυσικά, είναι δεδομένο ότι είμαστε όλα τα κορίτσια που έχω συνεπάρξει, είμαστε φίλες. Εντάξει, με κάποιες γίναμε και πιο φίλες, κάναμε και παρέα και εκτός γηπέδου. Βέβαια, εντάξει, είναι δύσκολο να διατηρείς φιλίες με τους ρυθμούς ζωής που έχουμε, αλλά σίγουρα έχω πολύ καλές σχέσεις με όλα τα κορίτσια που έχω πάρξει. Υπάρχουν ένα-δύο παιχνίδια που ακόμα τα θυμάσαι, έτσι τα ξεχωρίζεις σε όλη σου την πορεία? Τώρα αυτό είναι δύσκολο. Νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αγώνα με τη Ροδόπη 87 που παίξαμε με τη Χαλκίδα για την άνοδο, που πήγαμε στα πέναλτι και έβαλα το τελευταίο πέναλτι με τον παπά μου στις κερκίδες που με είχε φέρει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, νομίζω στην Κατερίνη παίζαμε, ήταν πάρα πολύ έντονος αγώνας. Ήταν ένα φοβερό συνέστημα, η άνοδος και με αυτόν τον τρόπο. Ένα σίγουρο είναι αυτό. Άλλο παιχνίδι... Ή κάποιο γκολ που έχεις πετύχει και ήτανε... Το πανηγύρισες έντονα, ήτανε... Έβαζα γκολ, εντάξει, μετά έπαιζα πάντα προς το κέντρο. Έχω παίξει και δεξί μπακ βέβαια κάποια χρόνια. Και μετά κυρίως αμυντικό χαφ και χαφ. Έβαζα συνήθως γκολ με το κεφάλι. Ήμουνα λίγο... δεν μου φαινόταν ότι το έχω τόσο με το κεφάλι. Έβαζα πολλά γκολ από corner ή foul.
και είχα βάλει κάποια γκολ έτσι και τα θυμάμαι έντονα που τα είχαμε πανηγυρίσει πολύ έντονα. Έβαζα λίγα γκολ, αλλά συνήθως ήταν, εντάξει, ήταν σημαντικά. Οπότε ναι, δεν έχω αναμνήσεις, αλλά δεν θυμάμαι κάτι που να συνδυάζεται με κάτι πολύ έντονο. Η πιο έντονη μου εμπειρία είναι επειδή είμαι μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ενόπλων Δυνάμεων, είμαι αξιωματικός στην πυροσβεστική. Νομίζω ότι αν έχω να ξεχωρίσω κάποια παιχνίδια, είναι αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει με τα κορίτσια στην εθνική αυτή. Που είμαι συμπαίκτρια με την Κωνσταντίνα την Κατσαίτη, μια πολύ σπουδαία παίχτρια, με τη Μελένη την Πελετίδου, την τερματοφύλακα και της εθνικής. Και η Κωνσταντίνα ήταν στην εθνική, τώρα είναι προπονήτρια. Παιχνίδια με άλλες ξένες ομάδες που δίναμε και την ψυχή μας και ήταν συγκλονιστικά παιχνίδια. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θυμάμαι. Αυτές είναι οι διεθνείς συμμετοχές ναι, που είχες. Ναι, αυτές είναι. Είχα πάει 16,5 στην Εθνική Νεανίδων και μετά τώρα τα τελευταία 3 χρόνια έχω κάνει κάποιες συμμετοχές γύρω στις 8 νομίζω με την Εθνική Ενόπλων. Χαρά προπονητής στην Εθνική Ενόπλων. Στην Εθνική Ενόπλων είχαμε διάφορους προπονητές. Οι δύο βασικοί ήταν ο Βούζας ο Βασίλης, ο πολύ γνωστός, και ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας. Και από αυτούς κέρδισα πάρα πολλά πράγματα. Top επίπεδου προπονητές και παίκτες έχουν υπάρξει. Και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις και από αυτούς και μάθα πάρα πολλά. Ποιους ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις, τους έχεις ως πρότυπα? Εντάξει, τώρα μεγάλωσα για να έχω πρότυπα, αλλά εντάξει, σίγουρα θαυμάζω πάρα πολύ τον Μέση φυσικά, της γενιάς μας. Δηλαδή μεταξύ Κριστιάνο και Μέση, θα έλεγες Μέση? Δεν παίρνω θέση, απλά αν ήθελα να έχω τις ικανότητες κάποιου, θα ήθελα να είχα του Μέση. Και φυσικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης ο Τόνι Κρος, γιατί υποστηρίζω και τη Ρεάλ. Και ο Σέρχιο Ράμος μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Αυτή. Από την Ελλάδα, ο Έλληνες παίχτης. Από Ελλάδα. Από Ελλάδα, δύσκολη ερώτηση. Σαν παίχτης αυτή τη στιγμή, ο Φουρτούνης είναι πολύ καλός παίχτης, αν και έχει κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης. Και... Αγαπημένες ομάδες, η Real Madrid? Μόνο τη Real παρακολουθώ. Τη Real Madrid παρακολουθώ. Κυρίως από εθνικό πρωτάθλημα δεν πολύ παρακολουθώ. Ωραία. Ποιους ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου στον Εθνικό? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λευθεριάδη που μου έδωσε τη δυνατότητα να έρθω στην ομάδα, γιατί λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων δεν ήταν εύκολο να συνεχίσω σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά ήθελα να μπορώ να παίξω ποιοτικό ποδόσφαιρο και μου το παρέχει αυτή η ομάδα. Και την κυρία Μαριλίνα Τζελέπη που είναι εκεί δίπλα μου κάθε στιγμή και δίπλα μου στην ομάδα και τη βοηθάει με κάθε τρόπο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που υπάρχουν γενικά. Αυτούς τους δύο κυρίως θα ευχαριστώ και φυσικά για τον πρόεδρο της ομάδας που βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Παρέχει όλα τα απαραίτητα για να μπορεί να ανταποκριθεί. Ωραία. Και κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Εθνικού, Χαράς Μπερτσιά, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο, με το ποδόσφαιρο γυναικών. Εγώ εύχομαι όλα τα κορίτσια να είναι υγιή, να θυμούνται πάντα και να σκέφτονται ότι παίζουμε ποδόσφαιρο για να το ευχαριστιόμαστε και για να βελτιώσουμε το επίπεδο και να οι επόμενες από εμάς να βρουν κάτι καλύτερο και να το βελτιώσουν ακόμα πιο πολύ οι επόμενες μετά από εμάς.
Και εύχομαι και οι παράγοντες να είναι πάντα δίπλα μας. Ελπίζω όλοι οι παράγοντες να είναι πάντα δίπλα μας, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άσχημα συμπεριφορές απέναντι στις αθλήτριες. Δεν παρέχουν τις απαραίτητες βοήθειες σε ένα τραυματισμό, για παράδειγμα, ή σε μετακινήσεις. Νομίζω ότι μια συνεργασία των παραγόντων και των παιχτριών θα βοηθήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο να βελτιωθεί πάρα πολύ και έχει πολλά να δώσει. Αυτό πιστεύω και εύχομαι να ξεκινήσουμε όλοι γρήγορα και να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και τι να περιμένουμε από την Χαρά Μπερτσία όταν ξαναέχουμε επανέναρξη? Εγώ ελπίζω να ανταποκριθώ σε απαιτήσεις ως μια από τις πιο έμπειρες στην ομάδα, να βοηθάω τις παίχτριές μου, να τις ενθαρρύνω και να όσο μπορώ να είμαι κοντά τους ό,τι χρειαστούν και ως αρχηγός. Και σίγουρα και αυτές θα περιμένω και από τις παίχτριές μου το ίδιο, να παίζουμε η μία για την άλλη για το καλό της ομάδας και του γυναικείου ποδοσφαίρου γενικά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.